Πάμε να συναντήσουμε τον Λευτέρη Δερμιτζάκη. Πάμε να τον συναντήσουμε λοιπόν. Δεύτερη ζωντανή σύνδεση. Κάτοικος Βιέννης, ανοιξιάτικη Βιέννη, όμορφη περιοχή βέβαια, όχι μόνο το χειμώνα, αλλά και την άνοιξη και το καλοκαίρι. Την καλησπέρα μας, κύριε Δερμιτζάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε. Τι κάνετε, πώς είστε. Ήρθε και εδώ η άνοιξη, εδώ η άνοιξη. Αφού ήρθε και στη Βιέννη, η άνοιξη, αλήθεια είναι. Δεν θα φύγει ποτέ από την Κρήτη. Πιο καλό Μάρτιο εμείς από εσάς. Η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς όλο έβρεχε, εδώ πέρα ήταν μια χαρά ήταν. Πού βρίσκεστε, για βάλτε μας το κλίμα. Τώρα είμαι στο κέντρο, είναι εδώ ο Άγιος Στέφανος, το βλέπετε. Ναι. Είναι εδώ το Γκράμπεν, εδώ είναι η πλατεία που είναι τα πιο πολλά καφέ. Εδώ μαζεύεται όλος ο κόσμος, βάλουν περνάει από εδώ όλος ο κόσμος. Λοιπόν κύριε Δερμιτζάκη, δεν μπορώ να κάνω την επισήμανση, άλλος κόσμος βέβαια, καθώς πριν από λίγους μήνες είχαμε ξαναπραγματοποιήσει σύνδεση, δύο συνδέσεις. Ναι. Ναι, αλλά βλέπουμε κόσμο αυτή τη στιγμή. Ναι, τέτοια ώρα είναι που σκολάνε φυσικά όλα τα γραφεία. Όχι, ήταν και ο κορονοϊός αλλά... τότε και δεν βλέπαμε πολλά. Γι' αυτό σας λέω, τώρα βλέπουμε κόσμο. Ναι. Εδώ είναι ελεύθερα, εννοώ στα μαγαζιά μπορεί να μπει μόνο με μάσκα. Αλλά τα εστιατόρια ακόμα είναι με το 2G, το 2G, ναι. Που λέγεται στα ελληνικά. Ναι. Αλλά εντάξει, ο κόσμος, άμα έχει καλό καιρό, θα βγουν όλοι έξω. Έχουν τρελαθεί στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, ψάχνονται και για διακοπές. Ναι, σιγά-σιγά, ναι, αλλά όχι τόσο, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Δεν ξέρουν τι θα... ποιο πόλεμος είναι στη μέση και η επιδημία. Ίσως πολλοί μιλάνε το καλοκαίρι θα κολλήσουν πάλι όλοι. Φέτος δεν τα βλέπω τόσο ενθουσιασμένα πράγματα. Ξέρετε, μας απασχολεί εδώ στην Ελλάδα η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, εκτοξεύσεις τιμών σε βασικά αγαθά. Εκεί στη Βιέννη τι επικρατεί. Συζητάνε φυσικά και έχουν ακριβήνει μερικά πράγματα, αλλά κάπως έχουν εμπιστοσύνη ότι η κυβέρνηση θα μας υποστηρίξει, θα λάβει μέτρα, θα γίνει οικονομική υποστήριξη σε πολύ κόσμο. Έχουν ακριβήνει δηλαδή κάποια παραδείγματα. Και το γάλα και το αλεύρι και τα βοδινά, το αρνί, έχουν ακριβήνει όλα αυτά. 20%, 10-20% έχουν ακριβήνει όλα. Αλλά εντάξει, ο κόσμος εδώ είναι πιο καλά οικονομικά. Ακόμα δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το Πάσχα των Ορθοδόξων εκεί, των συμπατριωτών μας στη Βιέννη, πώς θα κυλήσει. Εδώ έχει μια εκκλησία η οποία θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί τουρίστες. Είναι από εδώ γύρω στα 500 μέτρα. Μετά στα εστιατόρια. Εγώ θα είμαι στην Ελλάδα. Θα κατέβετε, είστε από τους τυχερούς λοιπόν. Βέβαια. Μάλιστα, οπότε θα σας δούμε από κοντά. Εύη. Ο κύριος Δερμιτζάκης. Πότε θα έρθετε εσείς. Αυτή είναι μια ωραία. Μια ωραία. Θα έρθουμε. Μας έχετε προσκαλέσει. Πρέπει να έρθουμε. Ανταπόκριση. Τρεις μέρες, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, να δείτε τη Βιέννη, να δείτε τους παλιούς Έλληνες που ήταν εδώ πέρα, ενώ την ιστορία τους. Βέβαια. Και ένα τριήμερο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Να μια καλή ιδέα. Εκλογές να μην έχουμε τότε, γιατί πολλά ακούγονται. Και αν δεν έχουμε, θα ανέβουμε, Εύη. Ήθελα να πω για τον κύριο Δερμιτζάκη, που είναι και επιχειρηματίας, ότι έχει πολύ καλή εικόνα αναφορικά με αυτό που συζητήσετε για τις ανατιμήσεις έτσι, και την κίνηση. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος βγαίνει έξω, έχει και λίγο ανάγκη. Ο κόσμος βγαίνει, δεν δείχνει επηρεασμένος καθώς η οικονομική του δυνατότητα είναι καλύτερη από την Ελλάδα. Εννοείται αυτό. Ναι. Στους τιμοκαταλόγους έχουν αυξηθεί, στα εστιατόρια, σε ένα καφέ υπάρχει αύξηση. Τώρα θα γίνει. Και εγώ, ας πούμε, από αύριο μεθαύριο, εκεί γύρω στα 10% θα τα ανεβάσω όλα. Ο κόσμος δεν θα πει τίποτα. Γιατί το ξέρουν, το καταλαβαίνουν. Φυσικά μιλάνε και οι μισθοί θα ανέβουν. Τώρα τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Και οι μισθοί θα ανέβουν. Έτσι λένε. Ναι. Έτσι λένε. Μάλιστα. Ναι. Εδώ είναι η ΓΕΣΕΕ της Αυστρίας, είναι πάρα πολύ δυνατή. Και όταν λένε αυτοί κάτι, η κυβέρνηση πάντα ακολουθάει. Μπάσερτος. Λοιπόν, και οι δικοί μας εδώ στην Δεκαλυσσία μια χαρά το πηγαίνουν, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Λοιπόν, κύριε Δερμιτζάκη, τους χαιρετισμούς μας, το μήνυμά σας στους τηλεθεατές. Επίσης, και από την κόρη, Στέλλα. Λοιπόν,
Να τη χαίρεστε. Καλό Πάσχα στην Ελλάδα. Να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τους χαιρετισμούς, να είστε καλά.